Ξαναεπιστρέψαμε στη φύση, τα βίντεο τα περισσότερα θα είμαστε και θα τα κάνουμε έξω. Είμαστε, ξέρεις γιατί? Γιατί όταν κάνω, συγγνώμη να φτιάξω λίγο. Γιατί όταν κάνω βίντεο έχω μαζί μου και όλους εσάς. Γιατί εσείς είμαι εγώ είμαι εσείς, εσύ είμαι εγώ είμαι εσύ. Οπότε είμαστε όλοι μαζί. Και εφόσον εσύ είσαι το σύμπαν, εσύ είσαι ο Θεός, αποτελείς μέρος του σύμπαντος, αλλά εσύ είσαι το σύμπαν. Το σύμπαν που βρίσκεται μέσα στην νοητική σου κατάσταση, μέσα στη συναισθηματική σου κατάσταση. Ανάλογα λοιπόν σε τι συναισθηματική κατάσταση είσαι, αυτό δημιουργείς, αυτό φτιάχνεις. Είσαι πάρα πολλά πράγματα, είσαι πολυδιάστατος, είσαι ατελείωτος, είσαι άφθονος, είσαι απεριόριστος και εντάξει τα λες ρε Γιώργο στη θεωρία. Μπες να διαβάσεις, μπες να κάνεις πρακτική, πες να δεις πως δουλεύει όλο αυτό το καταπληκτικό. Ξέρεις γιατί ο άνθρωπος αμφιβάλλει? Αμφιβάλλει αρχικά ότι μπορεί να εξελιχθεί, αμφιβάλλει στο επίπεδο ότι μπορεί να αλλάξει τη ζωή του. Αμφιβάλλει ότι μπορεί να αλλάξει τον προγραμματισμό. Αμφιβάλλει ότι μπορεί να αλλάξει τη μιζέρια, ότι η μιζέρια είναι αυτό που θα παίρνει καθημερινά στη ζωή του, αυτή είναι η πραγματικότητα η οποία θα ζει. Και σου λέει κάποιος, δεν είμαι μιζερός. Αυτή είναι η αντικειμενικότητα. Αυτή είναι η δικιά σου αντικειμενικότητα και είναι η αντικειμενικότητα μιζέριας. Έτσι δουλεύει, παιδιά. Ο καθένας σας είναι στο επίπεδο που θέλει. Αλλά πραγματικά έχεις τη δύναμη και μπορείς να αλλάξεις. Μπορείς να φτιάξεις οτιδήποτε, μπορείς να εξελιχθείς. Αλλά ο άνθρωπος γιατί δεν αλλάζει? Γιατί κάθε μέρα ακολουθεί το ίδιο πρόγραμμα. Δεν αλλάζει το μοτίβο του, δεν αλλάζει τις συνήθειές του. Ξέρει ακριβώς πώς θα ξυπνήσει, πώς θα ανοίξει τα μάτια του, από ποια πλευρά θα γυρίσει για να πατήσει τα πόδια του στη γη, όταν θα σηκωθεί από το κρεβάτι, πώς θα λειτουργήσει το σώμα του, πώς θα πάει στην τουαλέτα. Έχει ένα πρόγραμμα και αυτό το πρόγραμμα παίζει συνέχεια ασυνείδητα, μηχανικά, είναι τοποθετημένο μέσα, έχει κάνει τεράστια εγγραφή και αυτό δεν αλλάζει. Γιατί όλα είναι προκαθορισμένα. Πάει βάση προγράμματος και αυτό το πρόγραμμα δεν αλλάζει. Παρατήρησε λίγο το πρωινό σου. Παρατήρησε λίγο όλη την κατάσταση στο σπίτι με τα παιδιά το πρωί. Με τον άντρα σου. Δεν υπάρχουν άλλες επιλογές. Η επιλογή σου είναι μία μόνο. Μία. Εσύ το έχεις επιλέξει αυτό, εσύ το έχεις φτιάξει αυτό. Δεν υπάρχουν πιθανότητες να παίξεις με δυναμική. Καμία. Είναι προκαθορισμένο. Και δουλεύει. Συνεχώς. Θα κάνω καφέ, θα πιω καφέ, θα κάνω τσιγάρο, θα πιω νερό, θα πάω στην τουαλέτα, θα βουρτσίσω τα δόντια μου, θα σκεφτώ και θα ονειρευτώ κάκο ένα ωραίο, τι ρούχα θα βάλω, σκεφτόμαι, ονειρεύομαι, με ποιο θα ταιριάξω, με ποιο παντελόνι, με ποιο, ποια φούστα, με ποιο μπλουζάκι, πώς θα φτιάξω το μαλλί, με τι κραγιόν, πώς θα κόψω τα νύχια. Πώς θα κάνω τη χωρίστρα, ποια κολόνια να βάλω. Καταλαβες πώς δουλεύει αυτόματα. Αυτό είναι το μεγαλύτερο θέμα. Γι' αυτό ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Γιατί το πρόγραμμά του είναι προκαθορισμένο. Το έχει προκαθορίσει ασυνείδητα και το έχει προγραμματίσει και παίζει το ίδιο έργο καθημερινά. Δεν πρόκειται να αλλάξει έτσι τίποτα. Χρειάζεται να είσαι excited καθημερινά με τον ίδιο στον εαυτό. Να είσαι excited καθημερινά που θα σηκωθείς από το κρεβάτι. Να είσαι ενθουσιασμένος με την ημέρα την οποία ήρθε και είναι ήδη εδώ. Και μπορείς να αλλάξεις ουσιαστικά οτιδήποτε θέλεις, να δημιουργήσεις οτιδήποτε θέλεις. Γιατί εσύ επιλέγεις. Είσαι ο μοναδικός που κάνει ουσιαστικά τη συνειδητή επιλογή για να δημιουργήσει οτιδήποτε θέλεις στη ζωή του. 100%. Δεν υπάρχει άλλος. Δεν πρόκειται κανένας να σε πάρει από το χεράκι και να σου πει «Έλα, πάμε, προχώρα, εγώ θα σε αλλάξω». Τη δουλειά τη δική σου χρειάζεται να την κάνεις εσύ, δεν μπορεί κανένας άλλος να κάνει τη δουλειά για εσένα. Είσαι ο μοναδικός που χρειάζεται να εργαστείς. Και όπως θα δείτε και σε ένα χθεσινό βίντεο που ανέβασα, εργάζεσαι κάποιες ώρες καθημερινά στην εργασία σου. 6, 7, 8, 9 ώρες, 10 ώρες. Η πιο σημαντική εργασία και εκεί που χρειάζεται να επικεντρωθείς είναι στην εργασία του δικού σου εαυτού και στην εξέλιξη με εσένα. Όλες οι υπόλοιπες εργασίες έρχονται δεύτερες, τρίτες, τέταρτες. Η πρώτη και πιο σημαντική εργασία είναι αυτή. Εδώ, που βλέπεις εδώ στο βίντεο. Πάτε το like για να ανέβει ακόμα περισσότερο το βίντεο στον αλγόριθμο.
το subscribe στο κανάλι μου στο YouTube για να βλέπεις τα βιντεάκια που ανεβάζω καθημερινά. Επίσης έχει ένα κουμπί κοινοποίηση, αντιγραφή και κοινοποίηση και στέλνεις σε όποια πλατφόρμα θέλεις το βίντεο. Σε όποιον φίλο σου θέλεις. Δημιουργείς, φτιάχνεις, εξελίσσεσαι. Μέσα από τα βίντεο, μέσα από τα βιβλία, μέσα από τα audiobooks, μέσα από τα podcast, μέσα από την καθημερινή σου εμπειρία, μέσα από την παρατήρηση την οποία και εσύ κάνεις για τον ίδιο στον εαυτό. Παρατηρείς και τους υπόλοιπους ανθρώπους και βλέπεις μέσα από την παρατήρηση πώς μπορείς να εξελίξεις τα πραγματάκια. Τι άλλο έχουμε? Α, έχουμε και την... το σχολιασμό. Σχολίασε κάτω το βίντεο. Την καλημέρα σου, την καλησπέρα σου, την αγάπη σου, την ομορφιά σου, οτιδήποτε και αν θες να ρωτήσεις, αν θες να εργαστούμε μαζί, τα έχω πει, τα λέω συνεχώς. Το κανάλι, παιδιά, έχει 1800 βίντεο. Εγώ πώς ξεκίνησα δηλαδή? Άιντε, ξεκίνησα. Όπως ξεκινάνε όλοι, ξεκίνησα κι εγώ. Όπως ξεκινάει ένας άνθρωπος να μαθαίνει, τώρα παίζω εδώ με την άμμο, είναι καταπληκτικά. Όπως ξεκινάει ένας άνθρωπος να μαθαίνει να διαβάζει, έτσι ξεκίνησα κι εγώ. Αυτό είναι ο τρόπος. Όπως ξεκινάει ένας άνθρωπος να περπατάει, έτσι ξεκίνησα και εγώ να φτιάχνω τα βίντεο και να δημιουργώ βίντεο εσωτερισμού, αυτογνωσίας, προσωπικής εξέλιξης, διαλογισμούς, σεμινάρια, νόμος της έλξης, προγραμματισμούς υποσυνείδητου. Έκατσα, διάβασα, έκατσα, έμαθα, έκατσα, έκανα πρακτική. Καθημερινά ακούω. Όλη μέρα μπορεί να ακούω βίντεο ή να διαβάζω. Όλη μέρα. Όλη μέρα. Θα μου πεις εσύ, είναι η εργασία σου. Εντάξει. Εκτός ότι είναι η εργασία μου. Είναι κάτι το οποίο το λατρεύω. Το λατρεύω. Εκστασιάζομαι κάθε φορά που βάζω τα βίντεο και τα ξανακούω, που διαβάζω τα βιβλία. Εκστασιάζομαι. Λέω, πω, τώρα αυτό λέω, το βλέπω από άλλη οπτική. Μαγικό. Να το έχω ακούσει 10-15 φορές ή να το έχω διαβάσει 10-15 φορές και κάποια στιγμή να κάνει μια πυροδότηση καινούρια εδώ μέσα και να λέω, ρε φίλε, τι είπε τώρα, πώς άλλαξα την αντίληψή μου ενώ το έχω ακούσει 15 φορές και είδα και κάτι παραπάνω, είδες πώς δουλεύει. Αυτός είναι ο τρόπος ο οποίος δουλεύει, αλλά θα το πω ξανά και ξανά. Δεν φτάνει να ακούς, δεν φτάνει να διαβάζεις, δεν φτάνει να παρατηρείς. Αυτά είναι ένα κομμάτι, καλό κομμάτι, αρχικό κομμάτι. Αλλά το πιο σημαντικό κομμάτι ποιο είναι για τον προγραμματισμό και για την αλλαγή του συναισθήματος? Απάντησε. Σίγουρα ξέρεις. Είναι η πράξη. Είναι η δράση. Είναι αυτό που αναλαμβάνεις καθημερινά και είσαι εκεί τοποθετημένος, πειθαρχημένος σε αυτό το οποίο θες να δημιουργήσεις, οτιδήποτε και αν είναι αυτό. Είμαι σε μεγάλη ηλικία, λέει, δεν μπορώ. Μέχρι την τελευταία μέρα που είσαι εδώ αλλάζεις νευρολογικά. Υπάρχουν αποδείξεις πλέον. Επιστημονικές. Νευροπλαστικότητα. Neuroplasticity. Εντάξει, πες να διαβάσεις άμα δεν με πιστεύεις. Υπάρχουν τόσοι πολλοί που τα λένε. Dispenza. Huberman. Πες, αυτοί οι δύο είναι καταπληκτικοί. Πες να τους δεις. Είναι καταπληκτικοί και οι δύο. Νευροεπιστήμονες και οι δύο. Πες να δεις τι λένε. Και πες να δεις. Έχουν και αποδείξεις. Είναι, ο ένας είναι καθηγητής πανεπιστημίου, ο άλλος κάνει σεμινάρια παγκοσμίως. Πες, έχουν αποδείξεις, επιστημονικές αποδείξεις. Τα κάνουν στις κλινικές τους, τα κάνουν στα πανεπιστήμια τους. Εξετάζουν τους εγκεφάλους, πώς λειτουργούν, πώς αλλάζει ο εγκέφαλος και πώς μπορεί να αλλάξει ο εγκέφαλος μέχρι και την τελευταία μέρα. Έγινε, λέει, θαύμα, θεραπεύτηκε. Εντάξει, έγινε θαύμα, ναι. Ξέρεις πόσο τεράστια δύναμη έχει το σώμα. Πόσο απεριόριστη δύναμη έχει το σώμα σε συνδυασμό με το μυαλό και μπορεί να δημιουργήσει, να φτιάξει οτιδήποτε. Και όταν μάθεις αυτό το πράγμα να το συγχρονίζεις, μπορείς να κάνεις τα πάντα. Εγώ λέω να το δοκιμάσεις. Και εγώ κάποιες φορές δεν το πετυχαίνω. Σαν και σένα είμαι κι εγώ, ίδιος είμαι. Δεν έχουμε καμία διαφορά. Ο ίδιος Θεός είσαι εσύ, ο ίδιος Θεός είμαι κι εγώ. Το ίδιο σύμπαν είσαι εσύ, το ίδιο σύμπαν είμαι κι εγώ. Είμαστε το ίδιο ακριβώς. Δεν διαφέρουμε. Έχουμε τον ίδιο εγκέφαλο, τα ίδια χέρια, τα ίδια πόδια. Χρειάζεται θέληση, πειθαρχία, είπαμε. Να είσαι εκεί αφοσιωμένος και όταν θα δεις πως θα βλέπεις τα αποτελέσματα στη ζωή σου, να έρχονται μέρα με την ημέρα. Ένα αποτέλεσμα. Οχ, τι έγινε. Πώς άλλαξα έτσι. Σήμερα ξύπνησα καλύτερα. Σήμερα κοιμήθηκα καλύτερα. Μέσα από τη γνώση και μέσα από τη δράση την οποία ανέλαβα σήμερα. Μέσα από τις ευγνωμοσύνες τις οποίες έκανα
και αλλάξαν ουσιαστικά τη συναισθηματική μου κατάσταση. Μέσα από τον περίπατο τον οποίο έκανα. Μέσα αυτούς τους οποίους τους έβγαλα από τη ζωή μου και τους άφησα να φύγουν γιατί ο καθένας να πάρει το δρόμο του και στο καλό και να είναι όλοι καλά. Μέσα από τις σχέσεις τις οποίες δημιούργησα, τις νέες σχέσεις τις οποίες δημιούργησα με τον ίδιο μου τον εαυτό. Αυτό δεν είναι καταπληκτικό, δεν είναι μαγικό. Εσύ δεν είσαι αυτός ουσιαστικά που παίρνεις τη δύναμη της ζωής στα χέρια και δημιουργείς οτιδήποτε θέλεις σε όποιο επίπεδο θέλεις. Μόλις καταλάβεις πόσο δυνατός είσαι, δεν θα περνάει ούτε μία μέρα δημιουργίας, ούτε μία μέρα που θα βάζεις καθημερινά στόχους για να τους υλοποιήσεις. Για να κάνεις το manifestation. Φεύγεις από το φόβο και πας στην ελευθερία, στη συναισθηματική ελευθερία, στη νοητική ελευθερία. Και τότε ουσιαστικά είναι που παίρνεις τη ζωή στα χέρια σου και αλλάζεις τα προγράμματα. Και ξέρεις τι, λειτουργείς με ελεύθερη βούληση. Λειτουργείς με ελεύθερη βούληση. Γιατί τοποθετείς εσύ οτιδήποτε για να θέλεις. Εσύ επιλέγεις τι θα τοποθετήσεις. Πλέον συνειδητά. Χωρίς να είσαι δέσμιος των προγραμμάτων των οποίων τοποθετηθήκανε από τους γονείς σου, από την κοινωνία, από συμπεριφορές. Πράγματα τα οποία και εσύ δεν τα ήξερες σαν παιδί, και εγώ δεν τα ήξερα σαν παιδί. Λογικό είναι. Και βέβαια οι γονείς κάνανε ό,τι μπορούσαν. Άλλοι γονείς δεν κάνανε αυτό που μπορούσαν. Αλλά πολλοί θα κάνανε αυτό που μπορούσαν. Πολύ καλά αυτό που ξέρανε. Και επίσης να ξέρεις ότι ο άνθρωπος είναι δέσμιος των προγραμμάτων του. Αυτό το πρόγραμμα το οποίο έχει, αυτό το πρόγραμμα ουσιαστικά ενσαρκώνει στην καθημερινότητά του. Αυτή είναι η ζωή που ενσαρκώνει στην καθημερινότητά του. Και ο τρόπος για να αλλάξεις αυτά τα προγράμματα είναι να το πάρεις εσύ απόφαση ότι μπορείς να αλλάξεις αυτά τα προγράμματα. Γιατί ακούω πάρα πολλούς ανθρώπους που λένε τώρα δεν αλλάζει και πώς θα αλλάξει, είναι δύσκολο. Εγώ θα πω ότι αυτά είναι δικαιολογίες. Κάποιοι δικαιολογούνται ουσιαστικά στον ίδιο τον εαυτό γιατί όντως είναι δύσκολο για να αλλάξεις και όντως θέλει τεράστια προσπάθεια και δεν θέλουν να προσπαθήσουν να αλλάξουν και δεν παίρνουν την απόφαση αυτή για να αλλάξουν. Και έτσι μένουν σε αυτό εκεί το επίπεδο. Στο επίπεδο το οποίο λέει δεν αλλάζω, είμαι μίζερος αντικειμενικά. Ή είμαι αυτό που είμαι αντικειμενικά. Ο καθένας βλέπει την αντικειμενικότητα μέσα από τη δική του οπτική. Τα πάντα όμως είναι υποκειμενικά. Δεν υπάρχει τίποτα αντικειμενικό όσον αφορά τη σκέψη. Γιατί από διαφορετικό επίπεδο το βλέπω εγώ, από διαφορετικό επίπεδο το βλέπεις εσύ. Άλλη αντίληψη έχω εγώ, άλλη αντίληψη έχεις εσύ. Δεν σημαίνει ότι κάτι για μένα το οποίο είναι ηθικό πρέπει να είναι ηθικό και για σένα. Έτσι είναι. Δεν λειτουργούμε βάσει των ίδιων αντιλήψεων και πεπιθήσεων. Ο κάθε άνθρωπος λειτουργεί μέσα από τις δικές του πεπιθήσεις και αντιλήψεις, τις οποίες έχει τοποθετήσει ή του έχουν τοποθετήσει. Και όπως είπαμε, το πιο σημαντικό εργαλείο που χρειάζεται να τοποθετήσεις είναι η επανάληψη των συνηθιών για να αλλάξεις ουσιαστικά οτιδήποτε θέλεις. Μόλις καταλάβεις πως μέσα από τις συνήθειες αλλάζεις τα προγράμματα, τον προγραμματισμό του υποσυνείδητου, τότε μαγικά αρχίζεις και δημιουργείς. Ελάτε, παιδιά, να εργαστούμε μαζί. Επανασύνδεση σχέσεων. Μεγάλη επιτυχία στην επανασύνδεση. Ωραία. Ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζομαι κέρδισε 150.000 ευρώ στο λαχικό. Απώλεια βάρους, διακοπή καπνίσματος. Αν θέλετε να προσελκύσετε ένα νέο σύντροφο. Αν θέλετε να φτιάξετε τη σχέση σας με τον σύντροφό σας. Αν θέλετε να φτιάξετε τη σχέση σας με τον εαυτό σας. Τι άλλο έχουμε. Απώλεια βάρους, διακοπή καπνίσματος. Αθλητικές επιδόσεις, αυθονία, ευημερία για τις κρίσεις, για το άγχος. Δουλεύω με παιδιά για το άγχος, για τις κρίσεις, πώς μπορείς να το διαχειριστείς, πώς μπορείς να το φτιάξεις, πώς μπορείς να τα αλλάξεις, τα πάντα τα φτιάχνουμε. Facebook George Codis, George Codis και στο προσωπικό και στο επαγγελματικό, ομάδα σύνδεξης εξέλιξης, Codis George Suka Yoga. Το email μου και το κινητό μου είναι στην περιγραφή, μου στέλνει τα μηνύματά σας σε όλες τις πλατφόρμες για να τα πούμε, για να επικοινωνήσουμε, για να εργαστούμε μαζί. Like and subscribe. Στο κανάλι μου, στο YouTube. Ανεβάζω καθημερινά βιντεάκια με πάρα πολύ πληροφορία, πάρα πολύ γνώση. Σας αγαπάω και μέσα από την καρδιά μου σας θέλω την αγάπη μου, παιδιά. Να είμαστε.